Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω αν ένα άτομο δεν έχει δει αυτήν την ταινία. Τον Τιτανικό. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που το έχει κάνει και ένα YouTuber, όμως θα το κάνω εγώ διαφορετικά. Τέλος πάντων, ξέρετε, έχετε σίγουρα. Θα έχετε δει όλη αυτή την συγκινητική, να την πω έτσι, ταινία. Ωραία ταινία, την έπαιζε την Παρασκευή σωστά, 9 η ώρα και τελειώνει 1 και 4. Και θέλω, αφού την έδειξε, θέλω να σας δείξω, ήθελα να κάνω και ένα βίντεο. Θα το έκανα χθες, όμως το έκανα σήμερα, δεν ξέρω γιατί με μαλάκα. Τέλος πάντων. Πάμε στο θέμα. Ναι, πάμε στο θέμα. Γιώργο. Λοιπόν. Πρώτον, είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι ο Τιτανικός ήταν το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο πλοίο του πόγιο για εκείνη την εποχή. Ας πούμε, όπως το λένε και κάποιοι, ήταν ένα θαύμα της ναυπηγικής και στην ταινία ήταν ένα πλοίο των ονείρων και όντως ήταν ένα πλοίο των ονείρων. Έφυγε από το λιμάνι Τετάρτη 10 Απριλίου 1912. Τις πρώτες μέρες πήγανε καλά, γιατί πήγε πρώτα Ιρλανδία. Και μετά Νέα Υόρκη, προχωράγανε που λέτε. Είχαν ακούσει για προειδοποίησεις για παγόβουνα, όμως δεν ανησυχούσαν. Δεν ανησυχούσαν και τόσο πολύ. Όσο θα έπρεπε, παρά που ξέρανε τι ζημία μπορεί να κάνει ένα παγόβουνο. Γιατί ο πάγος είναι πάγος, δηλαδή δεν σπάει εύκολα. Και τέλος πάντων προχωρούσαν κανονικά. Στις πρώτες 2 μέρες είχαν ακουστεί, ας πούμε, η εντολή για παγόβουνα, όμως δεν είχαν δει τίποτα. Η τρίτη πήγε καλά. Η τέταρτη μέρα όμως στις 11 και 40 το βράδυ έγινε το μοιραίο. 11 και 40 έγινε το μοιραίο. Ο Τιτανικός, όπως αυτοί που ήταν πάνω στο παρατηρητήριο, ναι, ήταν ξαφνικά. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν το παγόβουνο. Πάντα είχαν καταλάβει, το πείθανε, μπλα. Το θέμα είναι ότι οι καπετάνοι δεν είχαν δει ήδη το παγόβουνο, γιατί ψάχναν τα κιάλια. Και ήταν κλειδωμένα σε ένα ντουλάπι. Το κλειδί το είχε ένας. Και αργήσαν να το βρουν και κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι και τόσο καλά. Τέλος πάντων, και έτσι δεν μπόρεσαν να δουν πιο εύκολα το παγόβουνο. Και μετά έγινε αυτός ο πανικός και είχαν 37 δευτερόλεπτα για να αλλάξουν πορεία στο πλοίο. Γιατί όσο πιο μεγάλο το πλοίο, τόσο πιο δύσκολα στρίβει και έγινε και ένα λάθος. Αντί να πούνε προς την αριστερή πλευρά να στρίψετε, είπε προς τη δεξιά και μετά προσπάθησαν να το διορθώσουν, αλλά και πάλι, αν δεν είχε γίνει αυτό το λάθος, μπορεί και να έχει μειωθεί ζημιά ή μπορεί και να μην έχει γίνει και τίποτα. Και ένας ακόμα λόγος που προκάλεσε τη βύση του Τιτανικού ήταν ότι ο Τιτανικός έτρεχε πάρα πολύ, δηλαδή πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή, αν πήγαινε με μικρότερη ταχύτητα, το παγόβουνο ίδια στιγμή θα το είχαν δει ό,τι και να γίνει, αλλά όμως είχαν πιο πολύ χρόνο για να στρίψουν, γιατί πρέπει να σταματήσει το καράβι. Πρέπει ταυτόχρονα να σταματάνε το καράβι και ταυτόχρονα να στρίβουνε. Όμως ήθελα πιο πολύ χρόνο να το σταματήσουν. Που τρέχει έτσι γρήγορα. Και άλλο ένα. Και είχε και 16 θαλάμους που οι 4 μπορούσαν να αντέχουν και να είναι και γεμάτοι οι 4 και το πλοίο να μην βυθιζόταν, να επέπλεε. Όμως ο Τιτανικός γέμισε 5 συνέχεια να γεμίζουν νερό με τα 6 αυτά.
Και μετά η κατάσταση φαινόταν σοβαρή και ο Τιτανικός μάλλον κινδύνευε για θάνατο. Και μετά πήγαν τους χάρτες όπως έχετε δει και στην ταινία. Αφού η μνήμη του είναι τόσο δυνατή που από την ταινία Τιτανικός υπάρχει, είναι αληθινή ταινία, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είναι αληθινή ταινία, αλλά είναι πράγματι αληθινή, έχουν βγει σε βιβλία, σε ταινίες. Και τώρα μέχρι και αντίγραφο του φτιάχνουν στην Κίνα. Ίδιο Τιτανικό, 269 μέτρα, 28 πλάτος, 55 ύψος. Ίδιες διαστάσεις και αν μπει κάποιος στο πλοίο να μου τρυπήσει τη μύτη, γιατί δεν θα μπει κανείς με τη γουρουζιά που έχει. Και δεν θα κάνω το ίδιο δρομολόγιο, μάλλον. Τέλος πάντων, εκεί που είχαμε μείνει, εκεί που βλέπω τους χάρτες λοιπόν. Και λέγα τώρα το νερό αρχίζει να ανεβαίνει, θα μπει σε πολλά από όλα τα καταστρώματα, οπότε ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Μπορεί να είναι αβύθιστο, μπορεί να χάνει βύθιση του αβύθιστης του πλοίου ήταν πλέον γεγονός. Μπορεί να είναι αβύθιστο πλοίο, αλλά ακόμα και τα αβύθιστα πλοία μπορούν και να βυθιστούν. Σημαίνει ότι εγώ, ας πούμε, εγώ μπορεί να είμαι σκληρός και να μην αρρωσταίνω. Εγώ έχω πάρα πολύ γύρω να αρρωστήσω. Δεν σημαίνει ότι δεν αρρωσταίνω ποτέ. Αν γίνει κάτι, μπορώ να αρρωστήσω. Όμως δεν σημαίνει. Γιατί όλα υπάρχουν ένα θέμα, το πω έτσι. Και έτσι τελικώς είχαν 2.224 επιβαίνοντες, δηλαδή ανθρώπους πάνω, και είχαν 2,5 ώρες, πείτε 2 ολοκληρωτικά, 2 για να τους ξεφορτωθούν, να τους κατεβάσουν, να τους πω έτσι. Όμως δεν προλάβανε και επίσης οι βάρκες έφταναν για τους μισούς, για τους χίλιους 112, κάπου περίπου για τους μισούς. 112.000 επιβαίνοντες. 1.112, κάπου εκεί. Περίπου για τους μισούς φτάναν οι βάρκες και αν αλλάξουν, δεν τις γεμίσανε αρκετά. Μπορούσαν να πάρουν μέχρι και 60 άτομα βάρκες. Αυτοί στην αρχή τις γεμίζανε με 20 άτομα, γιατί φοβόντουσαν να μην βουλιάξουν παραπάνω. Αντίχα μπορούσε να βυθιστεί ο Τιτανικός. Τιτανικός θα βυθιστούσαν έτσι όλες. Φοβόντουσαν να μην βυθιστούσαν στον Ιβάρκης και τέλος πάντων τις γεμίσανε σωστά. Και πώς από την πανικό τους γίνανε ένα σωρό λάθη. Λάθη. Και έτσι έγινε πιο γρήγορα η βύθιση του Τιτανικού και πιο σίγουρη. Το σιγουρέψαν αρκετά ότι είχα βυθίσει τον Τιτανικό, εντάξει. Βυθίζεται, όχι, είμαι χαλά. Χαλαρά, παιδιά, χαλαρά βυθίζεται. Εντάξει. Αφού ό,τι με την ταινία δηλαδή κάνανε ό,τι μπορούσαν, λες και θέλανε να βυθιστεί. Εντάξει, αυτοί δεν θέλανε, αλλά με τόσα λάθη φαίνεται ότι και το κάνουν επίτηδες. Τόσα λάθη κάνανε. Μια τα κιάλια, μια αριστερά, μια δεξιά και αριστερά. Τις βάρκες τις γεμίζανε σωστά, είχαν μεγάλη ταχύτητα. Γι' αυτό. Και μετά ο Τιτανικός, όσο βυθιζόταν, είχε πάρει τέτοια κλίση που όποιο και πλοίο να ήταν, πάλι χάσπαγε. Γιατί είχε γίνει έτσι ένα περίεργο πράγμα. Και έσπασε στα δύο. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο ναυάγιο, το πω έτσι. Έσπασε στα δύο, έτσι. Και μεταξύ είχαν πέσει όσοι πηδάγανε από πριν στο νερό, σχεδόν κανείς δεν είχε μείνει ζωντανός. Και όσοι είχαν πέσει αφού έσπασε και ξανά πέσε έτσι κάτω, τους πλάκωσε το πλοίο. Και μεταξύ αρχίζαν και πέφτανε φουγάρα, ας πούμε το πρώτο φουγάρο έπεσε γιατί από την πίεση του νερού δεν ξέρω πώς έπεσε. Και τέλος πάντων, και μετά έσπασε στις 2 και 20, στις 2 και 4 ήταν έτσι που έσπασε. Στις 2 και 20
βυθίστηκε ολοκληρωτικά και 25 κάπου εκεί ο Διονυκός είχε βυθιστεί ολοκληρωτικά και το Καρπάθια θα έφτανε εκεί σε 4 ώρες. Σε 4 ώρες, ενώ αυτοί το πλοίο θα βυθιζόταν σε 2,5 ώρες. Τι θα κάνουνε, τι θα ήμασταν. Μια μισή ώρα μες στο νερό, στη μέση του Ατλαντικού. Και πώς τους βρήκαν εκεί πέρα δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι η αγαπημένη μου ταινία ή μπορεί να είναι και από τις αγαπημένες μου, δεν ξέρω, παλιά ήταν σίγουρα από την αγαπημένη μου ταινία. Αυτή η ταινία. Τέλος πάντων, τι άλλο να σας πω, δεν έχω για την ώρα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτή ήταν η ιστορία του Τιτανικού, πραγματική ιστορία, όσοι δεν ξέρετε, γι' αυτό βγάζω και αυτό το βίντεο, 10 πράγματα που δεν γνωρίζετε, ίσως, γιατί κάποιοι όσοι ασχολούνται με το Τιτανικό ταινία δεν τα ξέρανε. Πράγματα που δεν ξέρατε για το Τιτανικό. Γι' αυτό και βγάλα έτσι αυτό το βίντεο, το πω έτσι. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο, ας άρεσε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου και ένα share να το δουν και οι φίλοι σας και πατήστε και το καμπανάκι για να ξέρουν, γιατί υπάρχουν πολλά βίντεο, αλλά να ξέρουν τι έγινε και στην ταινία στο Τιτανικό. Αυτά. Τι άλλα, γεια.